Έργα τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή τη Αγιάς μπαίνουν σε φάση υλοποίηση μετά και την υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων σήμερα στην Περιφέρεια από τον Κώστα Γοραστό και τον Δήμαρχο Αντώνη Κουντάρα. Πρόκειται για έργα άρδευση, ίδευση, αποχέτευση και έργα εναργειακή αναβάθμιση του Λυκείου τη Αγιά. Είναι έργα προπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητάμε για δημόσια έργα να έχουμε εξασφαλισμένε πιστώσει, να έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες δημοπράτηση. Γιατί ξέρετε, όσο πλησιάζει ο καιρό των, των εκλογών, σίγουρα θα λένε κάποιοι γιατί τώρα, γιατί αργότερα. Νομίζω όμω ότι ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχη. Η δημοπρασία ενός έργου διέπεται από συγκεκριμένε διαργασίες οι οποίες ακολουθούν μια διαδικασία οποία είναι αρκετά δύσκολη και θα έλεγα μια διαδικασία που αργεί αρκετά. Τα εν λόγω έργα έρχονται να προσθεθούν σε μία σειρά άλλων προπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσει στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και την έναρξη κατασκευή του πρώτου κομματιού του δρόμου Ρακοποτάμου Αγιοκάμπου. Πρόκειται για τι πεζογέφερε και τι γέφυρε που χρειάζονται στην παράλια τη Αγιά, αλλά και ταυτόχρονα την αναμόρφωση του παράλιου μετόπου τη Αγιά που θα αναβαθμίσει τελείω την περιοχή. Και βέβαια έρχονται να προσθεθούν τα άλλα 10 εκατομμύρια που εντάξαμε για τον ρακοπόταμο Κεραμίδη το δρόμο, όπου θα αρχίσουμε την κατασκευή του έργου αυτού μετά τη δημοπράτηση με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.